Το τελευταίο διάστημα για κάποιους λόγους έχουμε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Και εν πάση περιπτώσει είναι περίοδος τέτοια, καλοκαίρι, κάψονες, λειψιδρία κτλ. Αυτό το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία άρχισα να περάσει ένα διάστημα και θεώρησα ότι σήμερα πρέπει να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις. Πρώτα και κύρια, στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Γελαγότη, σε ό,τι αφορά την έκπτωσή του για χρέη στη ΔΕΙΑΛ. Η ΔΕΙΑΛ, την οποία εκπροσωπώ σαν πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζοντας ένα νόμο τον οποίον προσωπικά έχω πει και άλλη φορά ότι τον θεωρώ ότι είναι άδικος και το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για να εκπίπτει ένας αυτοδιοικητικός, άσχετο ότι δεν πρέπει να χρωστάει και τέτοια. Έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει και δεν μπήκε ούτε πρόκειται να μπει σε πολιτικά παιχνίδια. Είτε από τον ένα Δήμο, είτε από τον άλλον. Και μιλάω για τη ΔΕΙΑΛ και μόνο. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο πρόβλημα. Ο φίλος μου Άκης ο Βέρος είναι ευφιέστατος. Πολλές φορές παρορμητικός, αλλά ευφιέστατος. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη συνέντευξη που έδωσε, θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, δεν ισχύουν, να το πω έτσι. Εγώ είμαι ήσυχος ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δίχως να αδικήσω κανέναν. Περίπου δύο μήνες, ό,τι έγινε και με, με αυτούς που, τους συναδέλφους που εξέπεσαν από το Δήμο Μυτιλίνης, το ίδιο ακριβώς έγινε και με το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Όπως είπα και στον ίδιο το Δήμαρχο, τον κύριο Βέρο, επί πάνω από ένα μήνα που γίνεται αυτό το αλυσβερίσι, δεν έφυγε και δεν διέρευσε τίποτα από τη ΔΕΙΑΛ, και αυτό πρέπει να το πω, γιατί το πιστώνω σε όλους. Δεν εκθέσαμε κανέναν και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Τώρα, ούτε μεθοδεύσεις, βλέπω ένα κείμενο, δεν ξέρω αν η συνέντευξη που έδωσε, αν τα είπε ο ίδιος ο στρατής ο Γελαγότης, ούτε μεθοδεύσεις, ούτε τίποτα. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι όταν ήρθε εδώ δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο, θα πω τι ακριβώς έγινε. Τη μέρα εκείνη είχε φύγει το έγγραφο το δικό μας μπρος στην αποκεντρωμένη, το μεσημέρι, και το απόγευμα είχαμε Συμβούλιο και ήρθε απαιτώντας να συζητηθεί το θέμα του. Παρόν ήταν και ο Αντιπρόεδρος. Είπα ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει, να συζητηθεί και να πάρει μία απόφαση, διότι εμείς εφαρμόζουμε ένα νόμο. Άρα, τι θα έλεγε το Συμβούλιο? Θα έπαιρνε μια... Δεν είναι δικαστήριο. Έπρεπε να προστατεύσω λοιπόν το Συμβούλιο από μια ενέργεια η οποία δεν έχει κανένα σκοπό. Παρόλα αυτά, το έθεσα σε ψηφοφορία, αν θέλαν να συζητηθεί, και αποφασίστηκε ότι δεν θέλαν. Και εν συνεχεία συζητήθηκε χωρίς ανοιχτά μικρόφωνα, απλά και μόνο ανθρώπινα, να το πω έτσι. Τώρα, τα υπόλοιπα, η ΔΕΙΑΛ ούτε αποφάσεις βγάζει, ποιος θα εκπέσει, ποιος θα παραμείνει, ποιος θα τέτοιο, ούτε τίποτα.
στέρνει αυτά τα χαρτιά που βρίσκει, που έχει μέσα στα αρχεία της, και από εκεί μετά η αποκεντρωμένη κάνει μια διαδικασία και αποφασίζει. Επίσης, υπήρξαν περιπτώσεις που ναι, όντως ήρθαν σύμβουλοι οι οποίοι είτε υπήρξε συνωνυμία, είτε υπήρξε κάποιο άλλο τέτοιο, και τους βοηθήσαμε και αναγνωρίσαμε, όχι αναγνωρίσαμε, απέδειξαν ότι τέτοιο, και στείλαμε στην αποκεντρωμένη εκ νέου τέτοια και δεν εξέπεσαν. Υπόψη δε ότι όταν έγινε η συνένωση με τους Δήμους, ειδικά με τη Δυτική Λέσβο και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι λογαριασμοί που έχουμε είναι ονοματεπώνυμα. Και να γίνει κατανοητό σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κυρίου Γελαγότη και το κλείνω. Το ακίνητο ακολουθάει τον ιδιοκτήτη. Το υδρόμετρο ακολουθάει τον ιδιοκτήτη. Κλείνοντας λοιπόν, λέω ότι δεν υπήρξε καμία μα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση ή το αντίθετο, όχι τόσο στον κύριο Γολαγότη, σε κανέναν άνθρωπο από πλευράς ΔΕΙΑΛ. Τα υπόλοιπα είναι, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση από το παλιό μου το επάγγελμα, κρότου λάμψης, για να δημιουργούμε εντυπώσεις και να εξυπηρετούμε άλλου είδους θέματα. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση της παράταξης του Πανάγου Κουφέλου. Όταν χρησιμοποίησα τη ρίση του Αριστοτέλη ότι το δίκαιο είναι πιο ισχυρό από το άδικο, προφανώς και αναφερόμουν στην δημοσίευση που είχε κάνει ο κύριος Βέρος. Δεν αναφερόμουν πουθενά άλλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο κύριος Κουφέλος και η παράταξή του με κατηγόρησε ότι φιλοσοφώ. Δεν διεκδικώ τέτοιο τίτλο σε καμία των περιπτώσεων. Όμως, επειδή στην ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ανίκανος και ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας και σε ό,τι αφορά την ιστορία με τον Παπάδο και με τον Μεσαγρό, ότι έχουν παντελή έλλειψη υδροδότησης και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση κτλ. Κάποια στιγμή ο κύριος Κουφέλος και η παράταξή του, εκτός από επικοινωνιακά τρίκ, θα πρέπει να μάθει να λέει και αλήθειες στον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο ενδιαφερόμαστε, όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον οι τελευταίες 20 μέρες, για να μπω και παραπάνω, σχεδόν η μισή ΔΕΙΑΛ ασχολείται με τον Μεσαγρό και με τον Παπάδο. Στο Μεσαγρό κάναμε γεώτρηση, δυστυχώς βρέθηκε κατάλληλη. Τώρα είμαστε στη διαδικασία νέας γεώτρησης. Επίσης αύριο, και σας καλώ αν θέλετε να έρθετε, εγκαινιάζουμε και το νέο δίκτυο του Σκοπέλου. Αυτά κάνει διάφοροι και ανίκανη διοίκηση της ΔΕΙΑΛ. Και σε ό,τι αφορά τον Παπάδο συγκεκριμένα, επειδή άκουσα χτες τον πρόεδρο του Παπάδου, τον κύριο Καμάτσο, να λέει ότι ήθελε να πάει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει και τέτοια, τον προτρέπω εγώ προσωπικά να πάει σήμερα κιόλας στον εισαγγελέα, για να μην είναι, πώς το λένε, κάτι που δεν το έκανε χτες, να το κάνει σήμερα. Εξάλλου ο ίδιος είναι η δεύτερη τετραετία πρόεδρος, άλλη μια τετραετία ήταν η γυναίκα του. Να δούμε ο ανίκανος πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ
και ο παντελώς αδιάφορος πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ τι έχει να πει για τον Παπάδο και για το τι έκανε. Σταματώ εδώ για τον Παπάδο για να σας πει ο κύριος ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Φιντανής, τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Παπάδο. Όσον αφορά την περιοχή της Γέρας, είναι από τις ενότητες στις οποίες αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Είναι ο Παλαιόκηπος, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα υδροδότησης. Είναι ο Σκόπελος, που δεν έχουμε εκεί πρόβλημα υδροδότησης. Ο Μεσαγρός, υπάρχει πρόβλημα το οποίο κοιτάμε να λύσουμε, που βρήκαμε στη διάρκεια μια γεώτηση η οποία δυστυχώς βρήκαμε νερό, αλλά δεν είναι κατάλληλο και τώρα προχωράμε να κάνουμε, δεύτερη γεώτηση. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον Παπάδο. Θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη αναφορά ότι η ΔΕΙΑΛ αντιμετωπίζει προβλήματα σε περιοχές που έχουν κατασκευαστεί δίκτυα πριν 10, 15 χρόνια, 20 και δεν έχει ακυρωθεί το παλιό δίκτυο. Δηλαδή είναι περιοχές, όπως είναι και ο Παπάδος, όπου κατασκευάστηκε νέο δίκτυο, αλλά το νέο δίκτυο λειτουργεί παράλληλα με το παλιό. Αυτό είναι, μας δημιουργεί μια πρόσθετη δυσχερία, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα παρεμβάσεις, γιατί δεν ξέρουμε πού πρέπει να τις κάνουμε. Όλο το δίκτυο, το παλιό και το καινούργιο, λειτουργεί μια ενότητα, σαν μια ενότητα. Πέρα από αυτό, όπως και σε άλλα χωριά, η ίδρυυση δεν είναι άρδευση. Σε πολλά χωριά, τα δίκτυα της ίδρυυσης έχουν επεκταθεί σε περιοχές αγροτικές και αδρεύονται περιβόλια, δίνεται νερό για κτηνοτροφική χρήση. Αυτές οι χρήσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα, κυρίως στις περιόδους αιχμής, όπου έρχεται και ο πρόσθετος πληθυσμός, ο τουριστικός, και στην αιχμή έχουμε πρόβλημα. Συνεπώς, όχι μόνο στον Παπάδο, και σε άλλες περιοχές. Εδώ λοιπόν έχουμε περιπτώσεις που τα δίκτυα επεκτείνονται έξω από τον οικισμό, με ένα αέρια δίκτυα, με λάστιχα τα οποία τρέχουν μέσα στα κτήματα και μέσα. Αυτό μας δημιουργεί το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα το πρόβλημα. Όμως, και ειδικά στον Παπάδο, το νερό που παράγεται, που στέλνουμε στη Δεξαμενή, είναι πάρα πολύ. Είναι περίπου 60 κυβικά την ώρα. Τα 60 κυβικά την ώρα, ο Παπάδος έπρεπε να είναι πλήρως, να μην έχει κανένα πρόβλημα, απολύτως. Μην ξεχνάτε ότι και στο μόλυβο που λύσαμε το πρόβλημα, την ίδια ποσότητα στέλνουμε, άντε να είναι 10 κυβικά παραπάνω. 10 κυβικά παραπάνω. Και ο μόλυβος προφανώς στην περίοδο της αιχμής έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό από τον Παπάδο. Εν πάση περιπτώσει, τα συνεργεία μας καθημερινά δουλεύουν στον Παπάδο, καθημερινά. Κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα δώσουμε μια λύση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι πρέπει ορισμένες χρήσεις που γίνονται ειδικά το καλοκαίρι να περιορίζονται. Να περιορίζεται η άρδευση και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του οικισμού. Το ίδιο πρόβλημα είχε και παλιά και ο Σκόπουλος. Με το Σκόπουλο είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην υδροδότησή του. Συνεργείο της ΔΕΑΛ πήγε, εργάστηκε εκεί πέρα. Και τέλος πάντων δώσαμε μια ικανοποιητική λύση, ακυρώνοντας μεγάλο τμήμα του παλιού δικτύου που λειτουργούσε στο Σκόπελο παρασυστικά. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουμε και τη δομή του δικτύου, πώς είναι. Να μπορεί η ΔΕΙΑ να κάνει μια παρέμβαση. Αυτά τα έργα δεν τα κατασκευάσαμε εμείς και δεν έχουμε και ένα αρχείο πώς έχουν κατασκευαστεί. Πού είναι οι γεφυρώσεις, πού τέλος πάντων υπάρχει το παλιό και το καινούργιο. Εν πάση περιπτώσει, τα ψάχνουμε και πιστεύω ότι θα δώσουμε μια ικανοποιητική λύση και στον Παπάδο. Για να επανέλθω τώρα στην Καλονή, επειδή είπα περί κρότου λάμψης, τι εννοώ.
για να μην παραξηγηθώ. Όταν λέμε αποχωρώ από τη ΔΕΙΑΛ, θέλω να σας πω ότι εμείς το ξέρουμε, ήδη έχει βγει και στα μέσα, ότι μέχρι τον, υπολογίζεται ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν προχωρήσει συνεννόηση ή τουλάχιστον έτσι αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση και θα γίνει μία ΔΕΙΑΛ ανανομό. Ήδη προχτές ο κύριος Κυλακάκης έκανε κάποιες δηλώσεις στις οποίες μίλησε ανοιχτά για συνεννόηση ανανομό, δηλαδή μία ΔΕΙΑΛ ανανομό, άρα Λέσβου, Λίμνο, Άγιος Ευστράτιος, με κάποια χρηματοδότηση για τα χρέη που έχουν εξαιτίας του ενεργειακού κόστους και με 2 χρόνια παράταση σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Λίμνος, οι οποίες δεν έχουν ΔΕΙΑΛ και έχουν αχαρτογράφητο δίκτυο. Γιατί εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Φιντανής, είναι ότι όταν παραλάβαμε το 2015 όλη τη Δυτική Λέσβο, στην ουσία δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση του δικτύου. Δεν ξέρει δηλαδή η ΔΕΙΑΛ, δεν υπάρχει αποτυπωμένο το δίκτυο που θα πάμε, τι θα κάνουμε και πώς θα παρέμουν. Και πολλές φορές πάμε ψάχνοντας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη Δυτική Λέσβο, κάνοντας μία, μόλις πριν υπογράψαμε το έργο 2 εκατομμύρια, το οποίο υπάρχει, σας είπα ότι είναι συμπλήρωμα σε ένα συμπληρωματικό πακέτο από το 2018 για το Πολυεθνείο, που φτάνει γύρω στα 11 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις των υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες που αφορούν το Δήμο Δυτικής Λέσβου, και εννοούμε ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, μηχανηματάδες, οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με την τέτοια, που έχουν υπογραφεί, φτάνουν στο ποσό του 1.255.000 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Επίσης, τα έργα που εκτελούνται ή που έχουν ολοκληρωθεί ή που είναι σε εξέλιξη εργολαβία, φτάνουν στο ποσό του 31 εκατομμύρια. Και αναφέρω χαρακτηριστικά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής, τη μελέτη εξυγχρονισμού και βελτίωση του ιστορικού υδραγωγείου του Δήμου Πέτρας Μύθυμνας και πολλά άλλα. Και αυτό που υπάρχει ωριμότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ το Δήμο Δυτικής Λέσβου, έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, που τον ευχαριστούμε, με τη Διαχειριστική Αρχή και με τον κύριο Κυρατζή, είναι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Καλονής, το οποίο θα πάει περίπου στα 5 εκατομμύρια και περιμένουμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν, τα λέω αυτά διότι δεν μπορεί να λέμε λόγια που δεν ισχύουν. Και όπως θέλω να κρίνω με δίκαια και δεν γενικώς δεν μπορώ το άδικο. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Συνεχίζω. Να κλείσω το κεφάλαιο δηλαδή του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Λειψινδρία. Σας έχω εδώ, επειδή φιλοσοφώ εγώ κατά τον κύριο, κατά την παράταξη Νέα Δράση, πώς τη λένε, του κύριου Κουφέλου, δημοσιεύματα των τελευταίων 10 ημερών από όλη την Ελλάδα,
τα οποία σχεδόν από όλες τις ΔΕΙΑΛ που βγάζουν ανακοινώσεις σχετικά με τη διευθυντρία και το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς τα ακούτε και από τις τηλεοράσεις και από τα άλλα μέσα μαζικής. Όμως, προφανώς κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. 14 Δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης της ανάγκης μέχρι τώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 5 Δήμοι της Κρήτης, νησιά ολόκληρα, Σέριφος, Ύφνος, Λέρος, Πόρος, Πέτσες και ούτω καθεξής. Εδώ και 2 μήνες που όποτε βγήκα σε συνέντευξη και τα λοιπά, μίλησα για το πρόβλημα της λειψιδρίας και έλεγα ότι υπάρχει μια χρονιά η οποία είναι πολύ δύσκολη και ελπίζω να μην εξελιχθεί σε εφιαλτική. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα σε όλη τη Λέσβο, με τον πάρα πολύ τουρισμό, με περιοχές οι οποίες όπως είναι ο Μόλιβος, με το έργο που έκανε η ΔΕΙΑΛ, που ξανατονίζω, ο Μόλιβος στέκεται και δεν έχει πρόβλημα, το Πλωμάρι που έχει πολύ κόσμο δεν έχει πρόβλημα, μέχρι τώρα. Από εκεί και μετά όμως, και θέλω να το πω και να ακουστεί, ότι σε όλους, είτε λέγεται περιφερειακές, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε λέγονται επιμελητήρια, φορείς, πανεπιστήμια, υγεία, οποιοςδήποτε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι χρονιές είναι άνυδρες, δεν έχουν πολλά νερά. Αυτό που είπε ο κύριος Φιντανής ισχύει, ότι πάρα πολύ νερό καταναλώνεται στην άρδευση ζώων και χωραφιών, με αποτέλεσμα να, και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έντονο πρόβλημα, κάποια στιγμή θα υπάρξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βάζω ένα παράδειγμα. Λέμε, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε, ναι, το Πλωμάρι. Έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Έρχονται όλοι και κάνουν σπίτια, αυτοί που τα κάνουν. Με πισίνες και τα λοιπά. Προχτές, παράδειγμα, κάποιος μου είπε ότι γέμισε την πισίνα με 50 τόνους νερό. Αναρωτηθήκατε, πού το βρίσκει αυτό το νερό? Κάποια στιγμή, όταν λοιπόν, έτσι όπως πάμε, προφανώς και δεν θα φτάνει το νερό. Αν δηλαδή για μια ακόμα χρονιά κοιμανθούν τα όρια των προκοπτώσεων στο 21, στο 22, στο 27, φέτος ήταν στο 21, προφανώς και θα έχουμε το χρόνο ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Το ερώτημα το δικό μου λοιπόν, σαν ΔΕΙΑΛ, η οποία διαχειρίζεται το υπάρχον νερό, είναι, ακούει κανένας? Θα κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι κάτω να βρούμε λύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε ότι έρχεται και κοφεύουμε? Δεύτερο, λιμνοδεξαμενή Βαφιού, έργο εκατομμυρίων που έγινε για να λύσει το πρόβλημα άρδευσης και παράλληλα, αν θα μπορούσε με ένα διελιστήριο να λύσει και το πρόβλημα ίδρυψης όλων αυτών των περιοχών. Καταστρέφεται καθημερινά. Κανένας δεν ενδιαφέρεται, ούτε εσείς δημοσιογράφοι δεν τα αναδεικνύετε. Εγώ λοιπόν ρωτάω γιατί. Άρα λοιπόν για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση, όχι πάντως από εμάς, και κουβέντα και να πάρθουν αποφάσεις, γιατί σας ξαναλέω ότι η ΔΕΙΑΛ διαχειρίζεται το υπάρχον νερό και μπορεί να κάνει αποσπασματικά κάποιες παρεμβάσεις που τις κάνει, όπως είναι τα δίκτυα, για να μην έχουμε πολλές απώλειες νερού και ούτω καθεξής. Αλλά η υπόθεση νερό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρή, για να, πώς το λένε, για να παίζουν κάποιοι. Κλείνω το κομμάτι αυτό. Θέλω να σας πω για την, ότι μετά από το 2009 υπογράψαμε την επιχειρηματική σύμβαση που είναι μεταξύ της
διοίκησης και των εργαζομένων, γι' αυτό είναι κύριε Σιφάκη εδώ σαν πρόεδρος των εργαζομένων, που αφορά κάποια όχι οικονομικά αιτήματα, περισσότερο θέματα στήριξης των εργαζομένων. Οι επιχειρηματικές συμβάσεις είχαν κοπεί με τα μνημόνια και επανέρχονται σιγά σιγά και είμαστε συνευχαριστές να πούμε ότι υπογράψαμε μετά από 14 χρόνια επιχειρηματική σύμβαση μαζί με, με τους εργαζομένους. Και να σας πει δύο κουβέντες. Πράγματι, το Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΙΑ Λέσβου, έχοντας πάντα ως μέλημα την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια και το καλύτερο μέλλον όλων των εργαζομένων, έχοντας μία απόφαση Γενικής Συνέλευσης που είχε πραγματοποιηθεί, προέβη στη σύνταξη της επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων μεταξύ και της διοίκησης. Είναι μία επιχειρησιακή σύμβαση που έρχεται μετά από 15 χρόνια. Η τελευταία έχει πραγματοποιηθεί το 2009. Είχα σταματήσει να συντάσσονται λόγω των μνημονίων και είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, γιατί το σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης που κατατέθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων και προτάθηκε στη διοίκηση, μετά από διαβούλευση με τον Πρόεδρο, μπήκε σαν θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ο οποίος ενέκρινε την υπογραφή της και πράγματι στις 24/7/24 προβήκαμε στην υπογραφή αυτής της επιχειρησιακής σύμβασης του 2024. Είναι μια σύμβαση που έχει διάρκεια 2 έτη, έχει έναρξη από την 1/1/24 και λήξη 31/12/24 και αυτό είναι στα πλαίσια μιας βάσης κινήτρων παραγωγικότητας των εργαζομένων που προβλέπεται από τον νόμο, ούτως ώστε να υπάρξει μια στήριξη των εργαζομένων, γιατί όπως έχει αναγνωριστεί και από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΛ, αυτή η οποία είναι το αναγνωριστεί το κοινοφιλές έργο και ότι επιχειρησιακός σκοπός και κοινωνικός ρόλος που μπορεί να επιτευχθεί σε την επιχείρηση αυτή βασίζεται στη συνδρομή του προσωπικού. Και η επιχειρησιακή αυτή σύμβαση εγγυάται τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού αυτού. Να ολοκληρώσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη της Μυτιλίνης είναι αυτό που λέμε τα νοτιόχωρα, το οποίο έχει, είναι σε φάση τέλος πάντων δικαστικού τέτοιου. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια το προσπαθούν όλες οι διοικήσεις και όλοι οι Δήμοι. Δυστυχώς και η απόφαση που μας ήρθε από το ελεγκτικό είναι αρνητική στην ένσταση που έχουμε κάνει. Άρα έχουμε ένα περιθώριο 15 ημερών να δούμε τα όποια δεδομένα, να τα σταθμίσουμε και να πάρουμε μια απόφαση με το Διοικητικό Συμβούλιο αν θα προχωρήσουμε σε καινούρια ένσταση ή αν θα περιμένουμε να εκνεύσει αυτό το 15ήμερο για να ενδεχομένως για να υπογράψουμε σύμβαση. Το θετικό είναι ότι δεν έχει εξ όσων γνωρίζουμε η χρηματοδότηση παραμένει, άρα το έργο δεν νομίζω ότι κινδυνεύει και απλώς περιμένουμε να εκμεύσει αυτό το 15ήμερο για να δούμε πώς θα το τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Πάμε στον πρώτο σχέδιο, σε εκείνο τον έκδοτο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, ο νόμος θεσπίστηκε ή μάλλον άρχισε να εφαρμόζεται, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο του 2023 και δίνει το χρονικό περιθώριο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2024 οι οφειλέτες είτε να ρυθμίζουν είτε να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεδομένου ότι υπήρχε ένα διάστημα 60 τουλάχιστον ημερών ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος και δεδομένου ότι η εφαρμογή τέτοιων ενεργειών θα έφερνε προβλήματα στις όποιες σχέσεις και συνεργασίες. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως οι δύο δήμοι ή αυτοδιοικητικοί να κάνουν ένα να μαζευτούν μεταξύ του εντός εισαγωγικών και να ρυθμίσουν το θέμα χωρίς να δημιουργεί θέματα, διότι έχει και άσχημο αντίκτυπο στη μερίδα του κόσμου.
όλο αυτό το θέμα. Και αυτό που δημιουργείται και προκαλεί αίσθηση είναι ότι δίνεται η εντύπωση για άνηση μεταχείριση με δημοτικών συμβούλων, δεδομένου ότι ο κύριος Τσακάρης, για παράδειγμα, φρόντισε και ρύθμισε τις οφειλές του προτού αναλάβει τα ενία σε μια επιχείρηση στην οποία χρώσταγε. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει το ίδιο και με τους άλλους. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το εξής. Στον κύριο Γελαγότη χρεώθηκε ένας λογαριασμός από απλή συνωνυμία. Αν αυτός ο λογαριασμός ενδεχομένως ήταν πάνω των 300 ευρώ, δηλαδή θα ήταν έκτοτος από λάθος. Και το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος στη Δυτική Λέσβο είχε χρέος 500 ευρώ στην ΔΕΙΑ και επειδή το σπίτι ήταν 6,5 με τη σύζυγό του, επικαλέστηκε και το γεγονός ότι έχει χρέος 250 ευρώ. Ωστόσο, οι λογαριασμοί δεν έρχονται σε ένα όνομα. Αυτά είναι. Λοιπόν, κύριε Αμπουτσαβλή, κατά πρώτον, δεν υπάρχει καμία ρήξη με κανέναν Δήμο. Επειδή και το πρωτοσέλιδό σας ήταν ρήξη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Και όταν λέω εγώ, εννοώ είδε η άλλη. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Κύριος Αλάνης παρίσταται, ούτε με το Δήμο, ούτε με το Δήμαρχο κανένα πρόβλημα, ούτε με τον Γελαγότη, τον στρατιέχο κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα. Και σαν άτομο και θεωρώ και σαν ΔΕΙΑΛ. Τώρα, θα μείνω στο ότι σαν υπηρεσία κάναμε αυτό που έπρεπε. Τα υπόλοιπα δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να τα κρίνω ούτε να τα σχολιάσω, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και προσωπικά, να σας το πω αν θέλετε και έτσι, δεν έχω αναμειχθεί καθόλου στην όλη διαδικασία. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι εφαρμόζουν αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν και θεωρώ ότι έκαναν άριστα τη δουλειά τους. Έχω στους άλλα δύο ερωτήματα. Ποιο? Το δεύτερο ήταν ότι σε κύριο Γελαγότη θεώθηκε ένας λογαριασμός από απλή συνωνυμία και αναρωτιέμαι αν αυτός ο λογαριασμός ήταν πάνω από 300 ευρώ, θα είχε τεθεί έκτοτος από λάθος. Και το τρίτο ερώτημα ήταν ότι σε έναν δημοτικό σύμβουλο της Δυτικής Λέσβου ο λογαριασμός, το χρέος ήταν 500 ευρώ και επειδή το ακίνητο ανήκε 6,5 με τη γυναίκα του, επικαλέστηκε ότι χρωστάει 250 ευρώ, λιγότερα από 400 και δεν τέθηκε έκτοτος. Ναι, αλλά ο λογαριασμός είναι όνομα, δεν έρχεται. Ο λογαριασμός, πάλι με βάζετε στη διαδικασία ένα τέτοιο, να κάνω κρίση, εν πάση περιπτώσει όμως. Ο λογαριασμός ακολουθάει το ακίνητο. Το τι θα κρίνει αποκεντρωμένη είναι δική της δουλειά. Έχει τους νομικούς της, έχει ενδεχομένως κάνουν ερωτήματα πιο πάνω στα Υπουργεία κτλ. Και θα βγάλουν αυτή την απόφαση. Εγώ, σαν ΔΕΙΑΛ, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Εγώ απλά κάνω έχω διακομιστικό ρόλο, εγώ, η υπηρεσία της ΔΕΙΑΛ. Και σας είπα και πιο μπροστά ότι όποιον προφανώς υπήρξε και συνωνυμία άλλου είδους με δημοτικό σύμβουλο της Αγιάς, όχι συνωνυμία, ναι συνωνυμία. Του χρεώθηκε ας πούμε στην ΕΡΕΣΟ ήρθα, άρπωσε εδώ, έφερε τα Ε9, τι έφερε και τα λοιπά, το ψάξαμε, δεν στείλαμε τα χαρτιά στην αποκεντρωμένη, έγινε ό,τι έγινε. Δεν έχει κανένας πρόθεση να μπρος Θεού να εκδικηθεί κανέναν. Ήρθε ένας νόμος ο οποίος σας είπα και προσωπικά ότι είναι άδικος, είναι πρόχειρος, είναι. Από εκεί και ύστερα τον εφαρμόζουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα μπορούσε να βάλει κάποιες δικλείδες, δεν ξέρω τι μπορούσε να βάλει και να είναι πολύ πιο, πώς να το πω, πιο ευέλικτος ή δεν το έκανε. Τώρα, το πώς δημιουργείται αυτό το θέμα με τον ένα ή με τον άλλον, εντάξει. Είτε από το Δήμο Δυτική, είτε από το Δήμο Μυτιλήνης, είτε από το Δήμο Δυτικής Λέσβων, φεύγουν πολλοί άλλοι. Εκπέσαν και άλλοι άνθρωποι. Δεν ασχολείται κανένας.
ασχοληθήκαμε με ένα-δυο πρόσωπα και το καταλαβαίνω που είναι επώνυμα ή έχουν μια αυτή. Αλλά η αδικία είναι προς όλους ή η νομιμότητα είναι προς όλους. Εγώ σαν ΔΕΙΑΛ, αυτό που κάνω, η υπηρεσία που κάνει είναι ό,τι βρίσκει να το στέλνει στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη βγάζει την απόφαση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης. Υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή πόσες κοινότητες αντιμετωπίζουν πρόβλημα και στο Δήμο Μητυλίνης και στο Δήμο της Λέσβου συνολικά? Ναι, προφανώς και υπάρχει εικόνα. Θεωρώ ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά με κόσμο, με όλα αυτά τα θέματα που περιγράψαμε πιο μπροστά, θα το ξαναπώ, δόξα τω Θεώ, γιατί την άλλη φορά σας είπα ότι πάμε μέρα με τη μέρα, ήδη αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, περιοχές τουριστικές, όπως είναι το Πλωμάριο, όπως είναι ο Μόλυβος, όπως είναι η Πέτρα, όπως είναι η Ρεσός, κύρια, πρώτα και κύρια η Μυτιλίνη, δεν έχουν μέχρι στιγμής πρόβλημα. Προβλήματα τα οποία επεμβαίνει η ΔΕΙΑΛ και τα λύνει, προφανώς και υπάρχουν. Σήμερα είναι, ξέρω εγώ, ο Μεσότοπος, αύριο είναι κάποιο άλλο, η Πέτρα, προφανώς και υπάρχουν. Αλλά ό,τι έχουμε από πλευράς νερού, σας το είπα, το διαχειριζόμαστε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Και μπορεί να σας πει και ο κύριος Φιντανίες, σαν Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, κάποια ενδεχομένως πιο τεχνικά θέματα. Όσον αφορά την είδηση του νησιού, υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουν εξαλειφθεί. Με τα χρόνια από τότε που η ΔΕΙΑΛ ανέλαβε όλο το νησί, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Έχουμε κληρονομήσει προβλήματα και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να αναφερθούμε για την ίδρυψη του νησιού, πρώτα απ' όλα βλέπουμε την πόλη της Μυτιλίνης. Η πόλη της Μυτιλίνης, η οποία έχει 40.000 κόσμο περίπου με τον εποχιακό πληθυσμό και αυτό, δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε μέσα από έργα τα οποία τα ζείτε εδώ και χρόνια. Κατασκευάζονται έργα μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, σημαντικά έργα και τώρα ακόμα και μένουν και στο μέλλον τώρα να κάνουμε σοβαρές επεμβάσεις στο δίκτυο της Μυτιλίνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη Μυτιλίνη είμαστε ασφαλείς. Τα έργα πρέπει να συνεχιστούν. Τώρα, προφανώς έχουμε το πρόβλημα στη Γέρα, όπως αναφέρθηκα προηγουμένως. Έχουμε το θέμα της Καλονής, όπου και εκεί πάλι υπάρχουν αυτό που είπα προηγουμένως. Η Καλονή έχει το καινούργιο και το παλιό δίκτυο παράλληλα σε λειτουργία. Η σκάλα Καλονής, το ίδιο. Βέβαια, εκεί λείπει μια ποσότητα νερού, είναι ανεπαρκής η τροφοδότηση του οικισμού με νερό, που ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες έρευνες για το πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, στην Καλονή πρέπει να πούμε ότι εκ των πραγμάτων πρέπει να προηγηθεί το έργο της αποχέτευσης. Πρέπει να προηγηθεί το έργο της αποχέτευσης, γιατί η Καλονή ανήκει στην προτεραιότητα γάμα και πρέπει να δώσουμε βάρος στην αποχέτευση, όπως και σε πολλούς οικισμούς. Ο Πολυχνίτος. Έχουμε κάνει ένα έργο 13 εκατομμύρια, το οποίο αφορά την αποχέτευση. Αφορά βέβαια και την ίδρυψη από δεύτερη σκοπιά. Έχουμε περιορίσει και στον Πολυχνίτο σημαντικά τις διαρροές, όμως και ο Πολυχνίτος θέλει ποσότητα νερού. Ήδη έχουμε μελετήσει το πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του Πολυχνίτου. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Την έχουμε βάλει κάτω και τη μελετάμε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε και στον Πολυχνίτο να δώσουμε νερό. Τώρα, η στύψη που και πέρσι, έτσι και φέτος έχει θέματα, λιγότερα φέτος. Έχουμε κάνει γεώτες, έχουμε βρει νερό και το επόμενο χρονικό διάστημα θα θέσουμε τη γεώτρηση σε λειτουργία, οπότε θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα.
υπολείπονται σημαντικά έργα να γίνουν στο νησί. Παντού. Τα οποία πρέπει να σχεδιαστούν. Η ΔΕΙΑΛ από τότε που ανάλαβε, με το προσωπικό που διαθέτει, έχει κάνει πάρα πολλά έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Και στη Δυτική Λέσβο και στη Μυτιλήνη. Είχαμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε την αποχέτευση της προτεραιότητας ΓΑΜΑ και συνεπώς προηγηθήκαν τα έργα της αποχέτευσης του Πολυεχνήτου, της Αγιάσου, της Αγίας Παρασκευής, έργα που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Και οπωσδήποτε όταν έχεις να κάνεις αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά, είναι και η δυνάμη σου και με δυνάμεις περιορισμένες λόγω της υπεροστηλέχωσης, τα έργα θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζεμένα. Μην ξεχνάτε ότι και η Μυτιλήνη πριν 4-5 χρόνια αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα με διακοπές το καλοκαίρι νερού. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει στη Μυτιλήνη καμιά διακοπή νερού. Στο Μόλυβο. Ο Μόλυβος ήταν μια περιοχή που πέρσι είχαμε πρόβλημα. Φέτος δεν υπάρχει, γιατί σχεδιάστηκε και έγινε ένα έργο εκεί πέρα. Κοιτάτε να δείτε, και η πέτρα είναι ένας οικισμός που έχει πρόβλημα. Η πέτρα δεν διορθώνεται εύκολα με απλές παρεμβάσεις. Ο Μόλυβος ήταν ένα υδραγωγείο που μπορούσε να γίνει μέσα σε 6 μήνες. Η πέτρα θέλει ανακατασκευή του εσωτερικού δίκτυου, σχεδιασμός γενικότερα όλου του δικτύου της Πέτρας. Η Πέτρα έχει ένα δίκτυο το οποίο έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60. Κάποιες παρεμβάσεις έγινε με το δίκτυο της αποχέτευσης και είναι ανεπαρκέστατο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύνδευσης της Πέτρας, που είναι και ένας τουριστικός προορισμός. Και εκτός των άλλων δεν έχει και υδατικούς πόρους αρκετούς ώστε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα της Πέτρας. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην Ερεσό πάμε καλά, επειδή δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με κάποιο αντιοστάσιο που πρέπει να φτιάξουμε. Δεν ξέρω πού αλλού μπορούμε να έχουμε πρόβλημα. Γενικότερα, πάμε φέτος καλύτερα από πέρσι. Και ο το πρώτο είναι ο συνολικός αριθμός των ερετών που κηρύχθηκαν έκτοτε, Δημοτική Σύμβουλη Πρόεδρε, αν μπορείτε να μας πείτε. Το δεύτερο είναι αν σήμερα απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου αποφασίσει να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του για την αύξηση των τιμολογίων, τι γίνεται. Και το τρίτο έχει σχέση με το φράγμα Τσερνιά που είσαστε την προηγούμενη εβδομάδα που υπογράφει η σύμβαση. Αυτό δεν είναι μια λύση σε 2-3 χρόνια. Πρώτο ερώτημα. Καταρχήν δεν ξέρουμε εμείς, σαν ΔΕΙΑΛ, δεν έχουμε καμία ενημέρωση ποιος εκπίπτει και ποιος όχι. Η αποκεντρωμένη, το ποιος εκπίπτει όχι, ενημερώνει τον Δήμο και όχι τη ΔΕΙΑΛ. Βγάλτε τη ΔΕΙΑΛ από το παιχνίδι αυτό. Δεν έχει καμία συμμετοχή. Το ξαναλέω. Δεύτερον, αν πάρει σήμερα απόφαση, είπατε ο Δήμος. Αν πάρει τέτοιου είδους απόφαση, τότε θα δούμε, θα είναι ανέο δεδομένο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα την πάρει, αν μπορώ να εκφράσω προσωπική άποψη. Και το τρίτο, για το φράγμα Τσικνιά. Το φράγμα Τσικνιά είναι ένα έργο το οποίο, ναι, πολύ σοφά η κυβέρνηση, ας πούμε, το εγγενίασε και το προγραμμάτισε και θα το κάνει και τα λοιπά, όμως το φράγμα Τσικνιά θα πάρει 2, 3, 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και δεν λύνει όλα τα προβλήματα της Λέσβου. Δηλαδή η πάνω μεριά του νησιού δεν τη λύνει το φράγμα Τσικνιά. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, γι' αυτό ανέφερα και την επιμεινοεξαμηνή του Βαφιού. Το Μόλυβο ή την Πέτρα ή τα γύρω-γύρω χωριά από εκεί, δεν το λύνει. Από πλευρά Ερεσό, Άντισα, ξέρω τι, έτσι, πρέπει να γίνουν και άλλες πάνε. Το Πλωμάρι που εξελίσσεται σε, σας είπα, ναι μεν οικιστική ανάπτυξη, ναι μεν τουρισμός, ναι μεν κόσμος, αλλά θέλει και υποδομές. Η Δάλος είναι ένας, χτίζεις, πώς να το πω, παλάτια στην άμμο.
Και το καταλαβαίνετε ότι όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Πλωμάρ έχει, από ό,τι ξέρω, γύρω στις 6.000 κόσμο και μπορεί και παραπάνω τα Σαββατοκυριακά και υδροδοτείται από ένα, από το Σεδούντα, ας πούμε. Αν πέσει ο Σεδούντας, τι θα γίνει? Άρα εξαρτώμαστε από το, από το μεγάλο δύναμο. Όταν έχουν γίνει, το είπα, δεν ξέρω αν το έχω πει στη συνέντευξη, αγόρασαν κάποιοι, θα χτίσουν 70 κατοικίες με πισίνες η κάθε μία. Από πού όλα αυτά τα πράγματα? Αλλά πέραν το από πού, είναι ένα, θεωρώ εγώ, προσωπική μου εκτίμηση, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ενσκύψουν όλοι για να κάτσουμε κάτω, να κουβεντιάσουμε και να πάρουν αποφάσεις. Η ΔΕΗ άλλα απλά διαχειρίζεται το νερό, αλλά υπάρχουν διάφορα ζητήματα μέχρι να φτάσουμε και να λέμε «Α, η κακή ΔΕΗ άλλα, δεν έχει νερό, α, γίνονται διακοπές» και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δύο κουβέντες θα πω σε ό,τι αφορά το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρο, για την απόφαση που έχει πάρει σχετικά να συζητηθεί το θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τον αδικώ και δεν πρέπει να τον αδικούμε, γιατί είναι αποδέκτης παραπώνων δημοτών. Σας είπα και νωρίτερα, δεν είναι για μία ή δύο ημέρες. Η σκάλα κανονίσει για 1,5 μήνα να έχει νερό. Και ενδεχομένως, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα σκυρίνει ακόμη περισσότερο τη θέση του, υποθέτω. Σε ό,τι αφορά την έκπτωση των αιρετών, η ερμηνεία του νόμου δεν έχει διαστατικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να τον ερμηνεύουμε κατά το δοκούν ο καθένας. Η αποκεντρωμένη παίρνει απόφαση με βάση την εισήγηση της ΔΕΙΑΛ. Δεν μπορούμε να ακούω τώρα εξαδιαιρέτου, είναι το οίκημα εξαδιαιρέτου. Και τι σημαίνει αυτό? Μία παροχή είναι. Δηλαδή, αν ο ένας συνιδιοκτήτης δεν πληρώσει, θα κόψουμε το μισό νερό. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, λέει είναι συνωνυμία. Ο μετρητής σε ποιον είναι λοιπόν? Άγνωστο. Αυτό που έχει γράψει ή έχει χρεώσει η ΔΕΙΑΛ, σε ποιον θα το πάει? Πού θα χρεωθεί, θα το διαγράψουμε? Το σωστό είναι η ΔΕΙΑΛ από τη στιγμή που λέει είναι συνωνυμία, να πάει να δει το μετρητή, να πάρει τον πρόεδρο του τοπικού, του κάθε χωριού, να πάρει τον δήμαρχο, πιανού είναι το σπίτι αυτό. Σε ποιον θα το χρεώσουμε? Συνωνυμία, συνωνυμία, αλλά σε κάποιον πρέπει να χρεωθεί. Σε ποιον θα χρεωθεί? Αυτά βέβαια θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Δεν είναι τώρα απλώς κάνω μια έτσι τοποθέτηση για να φανούν και τα προβλήματα. Θα τα βρουν οι αρμόδιοι αυτά. Δεν είναι δικό μας θέμα.